Γεια σας παιδιά, από την γνωστή συμμορία το γατόσκυλο, το ντίζελ, σοκολατάκι και ο Φρεντάρας. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την εκπομπή με θέμα λουράκι. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει σκοπό να περάσει μήνυμα πηγαίνετε το σκύλο σας βόλτα με λουρί. Να το πάρουμε από την αρχή. Η ιδεολογία πιστεύω στους περισσότερους που βλέπω ότι βγάζουν βόλτα το σκύλο τους χωρίς λουρί είναι ότι δεν θέλουν να τον περιορίζουν, αισθάνονται ότι το φυλακίζουν ή πιστεύουν ότι τους ακούει πιστά και δεν θα κάνει ποτέ κάτι άλλο ή τους ακολουθεί οτιδήποτε. Λάθος, όλα. Το σκυλί με το λουρί δεν το περιορίζουμε, το προστατεύουμε. Πέρα από την προστασία, του περνάμε δομή και όρια και κανόνες. Μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις με λουράκι, μπορούμε να περάσουμε παιδεία μέσα από το λουράκι. Είναι το 90% της σχέσης με το σκύλο μας το λουρί. Πάμε παρακάτω. Έπειτα, ο νόμος επιβάλλει λουρί. Σε όλους τους δημόσιους χώρους επιτρέπεται ο σκύλος, πλατείες, γηπεδάκια, παντού. Αρκεί, όπως λέει ο νόμος, να συνοδεύεται από συνοδό με λουρί και φυσικά να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες του σκύλου. Το πρόστιμο είναι 300 ευρώ. Το νομικό κομμάτι είναι αυτό. Πάμε τώρα στο ηθικό κομμάτι. Παιδιά, παίζετε με τη ζωή του σκύλου σας. Το σκυλί σας μπορεί 10 χρόνια να σας ακολουθεί πάνω κάτω σε έναν δρόμο, να μην έχει κάνει τίποτα ποτέ και να χρειαστεί μία στιγμή να πεταχτεί στο δρόμο και να το σκοτώσουν. Μπορεί να είναι κάποιος ήχος που δεν ξέρετε ούτε εσείς ούτε το σκυλί ότι διδράει άσχημα. Ένα δυνατό φρενάρισμα, ένα δυνατό μπαμ, ένα δυνατό αέρα, οτιδήποτε. Οποιοδήποτε ερέθισμα να κάνει το σκυλί να πεταχτεί ή να αντιδράσει απότομα. Παίζετε PlayStation με ένα κανονάκι. Ο σκύλος δεν είναι PlayStation, παιδιά. Συμμορφωθείτε. Λοιπόν, πέρα από ότι βάζετε τη ζωή του σκύλου σας σε κίνδυνο, βάζετε σε κίνδυνο τις ζωές των οδηγών. Μπορεί κάποιος οδηγός στην προσπάθειά του να αποφύγει το σκυλάκι σας που έχει πεταχτεί στον δρόμο, να σκοτωθεί ο ίδιος ή να σκοτώσει κάποιον άλλον. Να προκαλέσει κοινώς μεγάλο ατύχημα. Παιδιά, τεράστια ανευθυνότητα. Όσοι πηγαίνετε το σκύλο σας χωρίς λουρί, μην το κάνετε. Τεράστια ανευθυνότητα. Μπορεί επίσης έναν άνθρωπο ο οποίος τα φοβάται και τον πλησιάσει το σκυλί σας που είναι χωρίς λουρί, να το βάλετε στη διαδικασία να αμυνθεί. Να το κλωτσίσει, να το χτυπήσει, οτιδήποτε. Δεν θα φταίει ο άνθρωπος αυτός. Θα φταίτε εσείς. Γιατί το σκυλί σας είναι χωρίς λουρί, γιατί είναι εκτός ελέγχου, γιατί πλησίασε αυτόν τον άνθρωπο. Κακός. Άλλος ένας κίνδυνος. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία είναι κυριαρχικά, μπορεί να είναι επιθετικά, μπορεί να είναι άγρια. Όταν ο άλλος το έχει με λουρί δίπλα στο πόδι του, είναι εντάξει. Ο ντίζελ μου π.χ. είναι κυριαρχικό σκυλί. Εάν το πλησιάσει αρσενικό αστήρωτο και μυρίσει ορμόνες, θα θέλει να το σκοτώσει. Έτσι είναι τα αρσενικά τα περισσότερα, έτσι είναι λοιπόν και ο ντίζελ. Εγώ όμως τον έχω δίπλα στο πόδι μου, είναι υπό έλεγχο πάντα. Εάν όμως πλησιάσει κάποιος ο οποίος έχει αμολύσει το σκύλο του και κόβει βόλτες και πλησιάσει ο σκύλος του και τον αρπάξει ο ντίζελ, ποιος θα φταίει ρε παιδιά? Ο ντίζελ ή ο κάθε ντίζελ? Το σκυλί μου είναι υπό έλεγχο, δεν πλησιάζει κανέναν χωρίς να ρωτήσω, χωρίς να συνεννοώ, χωρίς να πάρω άδεια. Φταίει πάντα το σκυλί που είναι εκτός ελέγχου και να το πω πιο σωστά, ο ιδιοκτήτης που έχει το σκυλί εκτός ελέγχου, το σκυλί δεν φταίει τίποτα ποτέ. Λοιπόν, ακόμα ένας κίνδυνος. Καταλάβατε πόσα έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα, έτσι? Επίσης, το παιχνίδι στην πλατεία, πλατεία ανοιχτή και με κόσμο, δεν είναι καλή ιδέα που το αφήνετε το σκυλάκι σας ελεύθερο και τρέχει και παίζει στην πλατεία. Μπορεί να είναι χαριτωμένο, μπορεί να είναι δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είναι το ίδιο ακριβώς με ό,τι προανέφερα. Ανευθυνότητα. Μπορεί πάλι ένας άνθρωπος να τα φοβάται, μπορεί να έχει έρθει με το παιδάκι του που τα φοβάται, μην τον βάζει στη διαδικασία να μηνθεί. Μπορεί το σκυλάκι σας να πεταχτεί στο δρόμο, μπορεί να σκοτωθεί και να προκαλέσει ατύχημα. Ό,τι ισχύει λοιπόν για το δρόμο, ισχύει για την πλατεία. Απαγορεύεται το σκυλί να είναι στην πλατεία χωρίς λουράκι. Πάντα με λουράκι και πάντα μαζεύουμε τις ακαθαρσίες. Θέλετε να είστε χωρίς λουράκι? Θα πάτε σε ένα βουνό, ένα ωραίο περίπατο και θα το αμολύσετε το σκυλί να μυρίσει, να τρέξει και να παίξει με την ψυχή του.
Θα πάτε σε ένα γηπεδάκι, θα κλείσετε την πορτούλα σε ένα κλειστό χώρο, να μην μπορεί να βγει το σκυλάκι έξω και θα το αφήσετε να παίξει και να τρέξει με την ψυχή του. Αυτά είναι λύσεις. Οπότε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε να σκέφτεστε ρομαντικά. Δεν είστε οι μεγάλοι εκπαιδευτές, δεν είστε μάγκες, δεν είστε δεν ξέρω και εγώ τι απελευθερωτές του σκύλου, δεν είστε τίποτα από όλα αυτά. Είστε ανεύθυνοι όσοι αφήνετε το σκύλο σας χωρίς λουράκι μέσα στην πόλη και μέσα στους ανθρώπους και μέσα στα αυτοκίνητα. Είστε ανεύθυνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σκεφτείτε το σοβαρά, σκεφτείτε τη ζωή του σκύλου σας και τη ζωή των οδηγών και συμμορφωθείτε. Κάτι άλλο που μοιάζει και αυτό, είναι παρόμοια περίπτωση, υπάρχει πολλής κόσμος, ανοίγει την πορτούλα του, αφήνει το σκύλο του έξω να κάνει τα τσίσα, τα κακά, να κάνει τη βόλτα του και να ξανάρθει. Εδώ μες στην πόλη γίνεται αυτό. Το έχω δει. Είναι απίστευτο. Απίστευτο αυτό. Πραγματικά. Αξίζει Όσκαρ βλακείας. Πρώτον, το σκυλί το θέτεται σε κίνδυνο. Δεύτερον, ό,τι κάνει ο σκύλος, τσίσα, κακά, οτιδήποτε, δεν θα τα μαζέψετε. Θα μείνουν εκεί να τα θαυμάζουμε. Βρωμιά. Είστε βρωμιάριδες, εκτός από ανεύθυνοι. Τρίτον, βάζετε σε εμάς τους υπόλοιπους στη διαδικασία να δούμε ένα σκυλάκι το οποίο είναι αδέσποτο ουσιαστικά, δεν έχει διοκτήτη, ένα σκυλάκι μόνο του είναι. Και θα μας βάλει στη διαδικασία να το πιάσουμε, να το μαζέψουμε, να το πάρουμε σπίτι μας, να βάλουμε αγγελίες, να πάμε στον κτηνίατρο και τέλος πάντων όλη αυτή η διαδικασία που λίγο πολύ όσοι ασχολούνται την έχουν κάνει. Γιατί? Γιατί το σκυλί μπορεί να είναι στη διπλανή πόρτα και όλος να το έχει αφήσει ο μάγκας έτσι ελεύθερο. Άλλο τραγικό από εκεί. Συμμορφωθείτε, βάλτε μυαλό. Ο σκύλος είναι ευθύνη, δεν είναι παιχνίδι. Δεν βαριόμαστε για το σκύλο. Δεν έχει μας τραβάει με το λουράκι και το αφήνουμε. Δεν έχει τον αφήνουμε να πάει μόνος του γιατί βαριέμαι να τον βγάλω. Όποιος θέλει σκύλο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες, με τους νόμους του κράτους και με τους κανόνες που επιβάλλει ένα κοινωνικό σύνολο. Αυτά λοιπόν είχαμε να σας πούμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Και κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, μην κάνουμε τους αδιάφορους. Εγώ όποιον βλέπω χωρίς λουρί, του το λέω. Κάντε το ίδιο κι εσείς, λοιπόν, και αν χρειαστεί και δείτε και δεν συμμορφώνετε, καλέστε την αστυνομία. Αν όλοι μαζί κάνουμε μια προσπάθεια, θα αρχίσει σιγά σιγά να μαζεύεται αυτό το φαινόμενο. Όσο τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ανεξέλεγκτους, θα κάνουν τα ίδια και τα ίδια και θα μας θέτουν και τα σκυλιά τους και τα σκυλιά μας και τους οδηγούς όλους σε κίνδυνο. Αυτά είχα να πω παιδιά. Ελπίζω να σας ήταν χρήσιμη η πληροφορία. Απόλυτη συμμορία εδώ πέρα. Συμμορία μας. Καλό σας βράδυ παιδιά. Γεια σας.